Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το Κίεβο μέσω ΗΠΑ ετοιμάζει βρώμικη βόμβα. Τρομερά πειράματα με νέους ιούς στην Αφρική μέσω Big Farm. Σενάρια τρόμου λοιπόν έρχονται από την Μόσχα τόσο για τις προθέσεις της Ουκρανίας όσο και για την κατασκευή μολυσματικών ιών και άλλων πειραμάτων αμερικανικών εργαστηρίων στην Αφρική. Μία βρώμικη βόμβα θα μπορούσε να δημιουργηθεί στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Οι δυτικές χώρες συνεχίζουν να εισάγουν ραδιοχημικές ουσίες στην Ουκρανία για καταστροφή, μόνο που αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή μιας βρώμικης βόμβας, δήλωσε ο επικεφαλής του πολέμου των ρωσικών στρατευμάτων, αντιστράτηγος Ιγκόρ Κυρίλοφ, σε μια ενημέρωση για τις στρατιωτικές και βιολογικές δραστηριότητες των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία. Αυτές οι ουσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία μιας λεγόμενης βρώμικης βόμβας και στη συνέχεια να την χρησιμοποιήσουν με μια ψευδή αιτιολογία, είπε ο ίδιος. Μια βρώμικη βόμβα αποτελείται από ένα μεγάλο δοχείο που περιέχει ραδιενεργά ισότοπα και εκρητικό γέμισμα. Όταν η γόμωση πυροδοτείται, το δοχείο καταστρέφεται και το ραδιενεργό γέμισμα ψεκάζεται από ένα οστικό κύμα, δημιουργώντας μόλυνση της περιοχής σε μια μεγάλη έκταση. Ο Ρώσος στρατηγός εξήγησε ότι σύμφωνα με επιχειρησιακές πληροφορίες, οι βασικοί δρόμοι για την προμήθεια ραδιοχημικών ουσιών περνούν από την Πολωνία και την Ρουμανία, ενώ οργανωτικά, υλικοτεχνικά και οικονομικά θέματα εποπτεύονται προσωπικά από τον επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, Άντριου Ερμάκ. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο αναπληρωτής γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Γιούρι Κόκοφ, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Ρωσίσκαγια Γκαζέτα ότι το καθεστώς του Κιέβου με υποκίνηση της Δύσης ήθελε να υλοποιήσει μια πρόκληση με την έκρηξη μιας βρώμικης βόμβας για να κατηγορήσει στη συνέχεια την Μόσχα για πυρηνική τρομοκρατία, αλλά η Ρωσία αποκάλυψε αυτά τα σχέδια. Ρωσικό στρατός. Το Πεντάγωνο αυξάνει ραγδαία την στρατιωτική βιολογική παρουσία του στην Αφρική. Τώρα, το Πεντάγωνο αναγκάστηκε να μεταφέρει ημιτελή έρευνα σε άλλες περιοχές και συγκεκριμένα στην Αφρική, αφού η Ρωσία κατάφερε να σταματήσει την εφαρμογή αμερικανικών στρατιωτικών και βιολογικών προγραμμάτων στα απελευθερωμένα εδάφη της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των δυνάμεων ραδιενέργειας, χημικής και βιολογικής προστασίας της Ρωσίας, υποστράτηγος Ιγκόρ Κυρίλοφ. Λόγω του γεγονότος ότι καταφέραμε να σταματήσουμε την εφαρμογή στρατιωτικών και βιολογικών προγραμμάτων στα καταληφθέντα εδάφη της Ουκρανίας, το Πεντάγωνο αναγκάστηκε να μεταφέρει την ημιτελή του έρευνα σε άλλες περιοχές. Αυτή τη στιγμή η Αφρική βρίσκεται στην ζώνη αυξημένου ενδιαφέροντος, είπε ο ίδιος. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.